Το οδικό έργο των σειράγγων της Παναγοπούλας αποτελείται από 3 σειραγγές, όπως βλέπουμε εδώ στην διάταξη γενικής οριζοντογραφίας, εκ των οποίων οι 2 σειραγγές είναι μονής κατεύθυνσης και θα εξυπηρετούν τα οχήματα που θα κινούνται από Πάτρα προς Αθήνα, ενώ το ζεύγος των δίδυμων σειράγγων, που είναι η 3η σειράγγα, η ΤΑΦ 26, θα εξυπηρετεί τα οχήματα τόσο την κατεύθυνση υπογείως που θα κινούνται τα οχήματα από Αθήνα προς Πάτρα και από Πάτρα προς Αθήνα. Για τις μονές σύραγγες, η εκένωση γίνεται στο ανοιχτό υπαίθριο υφιστάμενο εργοδοπίας, ενώ για τους δίδυμους κλάδους των σειράγγων έχουμε 10 συνδετήριες στοές διαφυγής ανά 300 μέτρα που επιτρέπουν είτε σε πεζούς είτε ακόμα και σε οχήματα να μετακινηθούν από τον έναν κλάδο στον άλλον. Βρισκόμαστε στην πρώτη συνδετήρια σύραγγα διαφυγής πεζών, η οποία συνδέει τον βόρειο κλάδο με τον νότιο κλάδο του ζεύγους των διδύμων σειράγγων της ΤΑΦ 26. Εδώ είμαστε στην συνδετήρια σύραγγα και μέσα από αυτή την συνδετήρια σύραγγα είναι δυνατόν να περάσουν οχήματα. Όπου έχουν κατασκευαστεί συνδετήριες σύραγγες οχημάτων και στους 2 κλάδους των κυρίων οδικών συράγγων έχουν κατασκευαστεί και πάρκινγκ μήκους 50 μέτρων το καθένα. Με τις σύραγγες πετυχαίνουμε 3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, βελτιώνει τη χάραξη της οδοπίας, οι οδηγοί κινούνται με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία. Δεύτερον, προστατεύει το περιβάλλον. Και τρίτο, στην ειδική περίπτωση εδώ, παρακάμπτουμε και την παλιά μεγάλη κατολή της Παναγοπούλας. Η ιδιαιτερότητα του οδικού έργου είναι ότι πολύ κοντά σε αυτό και κάτω από αυτό 10-15 μέτρα κατασκευάζεται το σιδηροδρομικό και στα σημεία που διασταυρώνεται το σιδηροδρομικό με το οδικό πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να απομονωθεί η επίδραση του ενός έργου στο άλλο, δηλαδή να μην υπάρχει καμία επίδραση. Είμαστε στην περιοχή της Παναγοπούλας, στο δυτικό μέτωπο των σειράγγων σιδηροδρομικών και οδικών, ακριβώς εκεί που οι έξοδοι είναι η μία δίπλα στην άλλη. Μια τεχνική δυσκολία που είχαμε ήταν ότι ταυτόχρονα και περίπου στις ίδιες θέσεις σκυροδετούσαμε στις οδικές σύραγγες και σκάβαμε με ανατινάξεις στις σιδηροδρομικές σύραγγες. Δεμνώνται διαγώνια, όπως φαίνεται και εδώ στην κάτωψη, το οδικό έργο έρχεται διαγώνια σε σχέση με το σιδηροδρομικό. Έχουμε μία διασταύρωση σε ανισοσταθμία, δηλαδή σε διαφορετικά βάθη του ενός έργου που είναι το σιδηροδρομικό κάτω από το οδικό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 12 μέτρα κάτω ακριβώς από την σύραγγα της Ολυμπίας Οδού. Εδώ είναι το σιδηροδρομικό έργο και μπροστά είναι το μέτωπο εξκαφής, όπου η προχώρηση γίνεται μέτρο-μέτρο με βαριά μέτρα υποστήριξης, ώστε να μην υπάρχει καμία επίπτωση στην υπερκείμενη σύραγγα της Ολυμπίας Οδού.